Σοβαρές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία Μπάλος που χτύπησε αδυσόπιτα το νησί της Κέρκυρας την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Θηλιανίδης, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, βρέθηκε στο νησί ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί. Όπως είπαμε, ο στόχος είναι να μην θρηνήσουμε θύματα και πολύ σωστά το θέσετε και την ίδια στιγμή να παρέχουμε στους πολίτες αυτής της περιοχής εκτός από προστασία και τη δυνατότητα να ζήσουν τη φυσιολογική του ζωή. Γι' αυτό βάλατε πολύ σοβαρά ζητήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να μελετηθούν. Πιστεύω ακράδαντα ότι χρειάζεται ένα στρατηγικό σχεδιασμό αντιπλημμυρικών έργων. Το κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέφθηκε το γεφύρι στην περιοχή Άφρα που είχε υποστεί σοβαρές ζημιές, αλλά και τη γέφυρα στον ποταμό. Συνομίλησε με τους κατοίκους της περιοχής που ζήτησαν την κατεδάφιση της και την ανέγερση νέας γέφυρας με παράλληλο καθαρισμό του ποταμιού από τις υπηρεσίες της περιφέρειας. Με τα λόγια γίνονται τρομερά έργα. Έχετε καταρχάς ένα λάθος. Είπατε να φτιάξετε μία γέφυρα δίπλα. Η γέφυρα δεν... Πού θα πάει, απάνω από το ξενοδοχείο? Εμείς αυτό που κάνουμε σήμερα με την αυτοψία είναι να προλάβουμε την επόμενη κακοκαιρία και η επόμενη κακοκαιρία θα έρθει. Γι' αυτό εμπλέκουμε το στρατό για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε όσο μπορούμε για να μειώσουμε τις επιπτώσεις. Αυτό είναι το πρώτο. Τα στρατηγικά, η περιφέρεια εδώ και η Δήμη, μαζί με την πολιτική προστασία αλλά και άλλα υπουργεία, το Υπουργείο Υποδομών, θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν, να οριμάσουν μελέτες και να ξεκινήσουν. Τη Δευτέρα αναμένεται κλιμάκιο των τεχνικών υπηρεσιών του στρατού που θα επιθεωρήσει τις πληγήσεις περιοχές του νησιού, προκειμένου σε συνεργασία με την πολιτική προστασία της περιφέρειας να παρέμβουν όπου είναι απαραίτητο.